Συνεχίζει τη έξαρση των λοιμόξεων και των νεογενών ιώσεων σε όλες τις ηλικίες, από τους μικρούς έως και τους μεγάλους. Από το καλοκαίρι βλέπουμε να έχουν ξεκινήσει ιώσεις, ενώ το χειμώνα κυριαρχεί γρήπη. Συνεχίζουν λοιμόξεις. Το είχαμε πει επανειλημμένα ότι φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά και επιβιώθηκε και επιβιώνεται καθημερινά. Το ζούμε σε καθημερινή βάση, όχι μόνο στην παιδική ηλικία, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Βλέπουμε ότι οι ιώσεις και λοιμόξεις γενικά, θα έλεγα, γιατί και οι μικροβιακές λοιμόξεις επικρατούν, κυριαρχούν πάρα πολύ έντονα. Βλέπουμε ότι καθημερινά ο κόσμος νοσεί, οικογενειακός, γίνεται ένας κύκλος των λοιμόξεων. Αυτές οι λοιμόξεις όλες είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο. Το φθινόπωρο είχαμε μεγάλη έξαρση του COVID και του συγκητιακού ιού, του RSV και κάποιων άλλων παρεμφερή ιώσεων. Από αρχές Δεκεμβρίου εκεί άρχισε να επικρατεί η γρίπη. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν ποικίλες ιώσεις και μικροβιακές λοιμόξεις, αλλά κυρίως η γρίπη είναι αυτή που κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα, θα έλεγα. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω, στα 10 άτομα που νοσούν, θα έλεγα εγώ στατιστικά περίπου τα 6-7, ίσως και παραπάνω, είναι γρίπη. Νοσούν ολόκληρες οικογένειες, αλλά και τα παιδιά στο σχολείο, καθώς εκεί βλέπουμε να λείπει το 50-60% των παιδιών από τις τάξεις. Νοσεί κάποιος μέσα στην οικογένεια, νοσεί όλη η οικογένεια, νοσεί κάποιος σε ένα σχολείο, νοσούν πολλά παιδιά στο σχολείο. Βλέπουμε να λείπουν έτσι το 50-60% σε τάξεις στα παιδιά επανειλημμένα. Φυσικά επανέρχονται, γίνεται ένας κύκλος των λοιμόξεων. Η γρήπη κυρίως κυριαρχεί, αλλά έχουμε και αρκετές λοιμόξεις. Βλέπω τελευταίο διάστημα και μικροβιακές λοιμόξεις, από μικρόβια δηλαδή, κυρίως στρεπτόκοκος επικρατεί και διάφορες άλλες μικροβιακές λοιμόξεις. Αυτό είναι επόμενο. Επειδή όλη τη χρονιά, το φθινόπωρο και μέχρι τώρα, μεσολάβησε ένα διάστημα γύρω στο πεντάμινο, εξάμινο, οι οποίες οι ογενείς λοιμόξεις εξασθενούν πολλές φορές τον οργανισμό, και είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, είναι επόμενο, αρχίζουν να επικρατούν και μικροβιακές λοιμόξεις, κυρίως ο στριπτόκοκκος. Τα συμπτώματα που παρουσιάζει η γρίπη στα παιδιά είναι κυρίως ο ψηλός πυρετός έως και 8 μέρες, το μπούκωμα και ο βήχας. Τη γρίπη, το βλέπουμε και σε παιδάκια, διαρκεί ο πυρετός γύρω στις 7-8 μέρες, με παύση μια μέρα διώνει διάμεσα, δηλαδή κάνει τις 4 μέρες το παιδί πυρετός, σταματάει μια μέρα και ξαναρχίζει πάλι έντονο πυρετός. Μπούκωμα, βήχας, κάποιες διάρρειες, κακουχία, αδυναμία. Είναι μια κατάσταση δηλαδή που διαρκεί αρκετές μέρες και κουράζει και τους γονείς και τους ενήλικες και τα παιδιά που νοσούν. Μέχρι τον Απρίλιο εκτιμά ο κ. Αναστασιάδης να συνεχιστεί η έξαρση των ιώσεων. Θεωρώ ότι μέχρι τα μέσα Απριλίου, με τέλη Απριλίου, θα υπάρξει έτσι έντονη έξαρση. Φέτος νομίζω ότι νωρίτερα θα έχουμε έτσι το τέλος των λοιμόξεων. Θεωρώ ότι εκεί, γύρω στα μέσα τέλη Απριλίου, θα σταματήσουμε. Άλλες χρονιές κυριαρχούσαν και μέχρι τον Ιούνιο οι λοιμόξεις, αυτές οι γρήπη ειδικά. Αλλά φέτος νομίζω νωρίτερα θα έχουμε το τέλος και αυτό θα συμβεί λόγω του ότι οι λοιμόξεις ξεκίνησαν από το καλοκαίρι φέτος. Δηλαδή ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς. Θεωρώ ότι σταδιακά γίνεται έτσι η ανοσία του πληθυσμού, όπως έχει πραγματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η ανοσία του COVID. Και άλλων ιός, όπως ο συγκητιακός ιός, τώρα σταδιακά θα γίνει ανοσία και της γρήπης. Τέλος, τονίζω ότι θα πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας για να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας. Οι οργανισμοί των ανθρώπων, λίγο πολύ με τις πολλαπλές ιώσεις που μεσολαβούν και στα παιδάκια στους ενήλικες, έχει εξασθενήσει. Γιατί όταν κάποιος νοσεί μέσα σε ένα τετράμινο, πεντάμινο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές και παιδάκια ίσως και παραπάνω, υπάρχει μια εξασθένιση του οργανισμού. Αυτό που θα πρέπει όλοι να κάνουμε είναι άφθονα υγρά, βασικό είναι αυτό, πάρα πολλά υγρά, ξεκούραση, αρκετός ύπνος θα έλεγα, γιατί ο ύπνος βοηθάει στην άμυνα του οργανισμού. Η διατροφή θα πρέπει να περιέχει κυρίως λαχανικά και φρούτα που έχουν τις βιταμίνες, να αποφεύγουμε τα λιπαρά, τα νεοπνευματώδη ποτά, ενήλικες ή σε μέτριο βαθμό, εννοείται το τσιγάρο. Από εκεί και πέρα μπορούμε, να αναλόγως και με την συμβουλή των γιατρών, να προμηθευόμαστε και κάποιες βιταμίνες, οι οποίες να ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού. Η άμυνα του οργανισμού μπορεί να ενισχυθεί με πολλαπλούς τρόπους και με πολλαπλές καταστάσεις βιταμινών. Ας πούμε, ένα άτομο που έχει αναιμία, χαμηλό σίδηρο, πολλές φορές είναι και χαμηλό το ανοσοποιητικό του σύστημα. Άρα μπορούμε να βοηθήσουμε σε ένα άτομο αυτό να ανεβάσουμε το σίδηρο. Μπορούμε να παίρνουμε βιταμίνη C, να ενισχύσουμε λίγο το ανοσοποιητικό. Βιταμίνη D που ξέρουμε ότι βοηθάει και στον COVID και σε άλλες λοιμώξεις. Γενικώς, καλά είναι με τη συμβολή του γιατρού να προστατευόμαστε και κάποιες βιταμίνες και ένα καλό ύπνο και με άφθονα υγρά και λαχανικά και φρούτα. Νομίζω, και ξεκούραση με ύπνο, νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε το ανοσοποιητικό να είναι σε καλύτερη κατάσταση.